Προσοχή, αυτό το βίντεο είναι καθαρά κωμικό και δεν θέλω να προσβάλλω και να θίξω κανέναν. Θέλω να ρωτήσω μόνο κάτι. Σας έχει τύχει ποτέ κάποιος να σας κάνει κάτι και μετά πολύ απλά να μην έχετε πολύ όρεξη να κάνετε τίποτα, μα τίποτα? Ναι. Λοιπόν, μου γίνε αυτό. Πουτάνα. Τέλος πάντων, είμαι λίγο άρρωστος, δεν ξέρω αν ακούγεται στη φωνή μου. Λοιπόν, για να κάνουμε λίγο γρήγορα, θα είναι λίγο μικρό το βίντεο γιατί πραγματικά δεν έχω πολύ όρεξη να κάνω πολλά πράγματα, αλλά πάμε λίγο να σας πω τι θα γίνει στο σημερινό βίντεο. Πριν λίγες μέρες λοιπόν, τον θυμάστε τον πορνομετανάστη? Πριν λίγες μέρες λοιπόν έβγαλε ένα καταπληκτικό βίντεο. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, κάτι τα ζώα του πορνομετανάστη, κάπως έτσι λεγότανε. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Το θέμα είναι ότι μιλάει και για μένα μέσα ο πορνομετανάστης. Και γενικά μιλάει για την κτηνοβασία, ότι η κτηνοβασία είναι κάτι καλό. Λοιπόν, για να μην το καθυστερούμε, πάμε να δούμε το βίντεο και να δούμε τι σκατάπαλη λέει αυτός ο άνθρωπος. Τι κουραδάκια λέει. Το μικρό μου κουταβάκι το κοιτούσα από μικρή σαν λουκουμάκι. Στο σπιτιού μου την κρυψώνα. Είμαι σαν πορνομετανάστη και πρόεδρο των κτηνοβατών. Εδώ είναι η γατούλα μου. Όταν ήταν μικρό γατάκι, την είχαμε λουρεί την προηγούμενη φορά. Καταρχήν, τι στο μπούτσο γίνεται αυτή τη στιγμή? Γιατί έχω τέτοια φάτσα σαν μαλάκας? Δεν θα σχολιάσω τον μποξεράκι με το τάζ πάνω σε 40 χρονών άνθρωπο. Δεν το σχολιάζω. Δεν θα σχολιάσω την άλλη που είναι ντυμένη σαν γάτα. Θα δούμε στη συνέχεια τι είναι. Κοιτάξτε, τη φάτσα του πορνομετανάστη δεν χρειάζεται να τη σχολιάσουμε, παιδιά. Τόση ομορφιά πια! Τόση ομορφιά! Φτώμησε ματιάξω! Πραγματικά δεν θέλω να ξέρω πού το χρησιμοποιείς αυτό εδώ το πράγμα. Ξέρω ότι είναι μαστίγιο, αλλά λίγο οι ραβδόσεις, λίγο το πίσω μέρος του. Πραγματικά δεν θέλω να ξέρω από ποια μεριά το χρησιμοποιείς. Ωραία, πούστια ίδια σαν μόνο που το σκέφτομαι. Και θέλω καταρχήν να στείλω χαιρετίσματα στους YouTuber φίλους μου. Το Μάνο, που μου έδωσε κάποια views, τον ευχαριστώ. Να είσαι καλά, χαρά μου που σου έδωσα views, εντάξει, απλά. Αλλά γιατί με θεωρείς φίλος σου? Δεν είμαι φίλος σου. Γεια σου, μάνα. Ο Χριστός πορνομετανάστη. Ναι, εγώ είμαι. Καλά, πάλι το καπέλο του καουμπόι φοράς. Ρε μάνα, αφού στο προηγούμενο βίντεο ήμουν ο πορνοκαουμπόις. Και έλα ρε μάνα, εντάξει τώρα, το ξέρουμε, όλοι έχουμε αγαμίες. Ναι ρε πορνομετανάστη, όλοι έχουμε αγαμίες, αλλά δεν πηδάμε γάτες για να μας φύγουνε. Δεν τις παίρνουμε τις γάτες και τις κάνουμε έτσι. Τέλος πάντων, γιατί ήρθε? Ένα, επειδή λες ότι δεν είμαστε φίλοι. Α, ναι, για πες λίγο στην κάμερα, γιατί δεν έχουμε καμιά σχέση εμείς μεταξύ μας. Δεν σε ξέρω, δεν είμαστε φίλοι. Όχι, μάνο, κάνεις λάθος. Χθες το βράδυ όταν κοιμόμασταν γίναμε τα καλύτερα φιλαράκια. Τι εννοείς? Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τώρα βλέπουν και μικρά παιδιά. Εγώ καλά πέρασα πάντως. Για σένα τώρα δεν ξέρω. Έλα, γιατρέ. Μια εγχείρηση να κλείσουμε τον κόλλο που μπορούμε να κάνουμε. Επιπλέον κάτι που δεν σχολίασα στην αρχή είναι αυτό που λέει εδώ πέρα. Σαν πορνομετανάστη και πρόεδρο των κτηνοβατών. Ρε φίλε, οι κτηνοβάτες το έχουν πάει πολύ μακριά, ρε φίλε. Το έχουν πάει πολύ μακριά οι κτηνοβάτες. Έχουν και κοινοβούλιο, ρε μαλάκα, και προεδρία έχουν. Είναι και πρόεδρος ο πορνομετανάστης φυσικά. Φαντάζομαι τη διάλεξή του πραγματικά. Ο Τσίπρας μας υποσχέθηκε ότι θα μας βγάλει από το μνημόνιο. Και τι έκανε? Τα αρχίδια μας έκλασε. Μας υποσχέθηκε ότι θα πάρουμε όλες τις συντάξεις. Και ξέρετε τι, τα παπάρια μας τα αρνιά πήραν! Ήρθε η στιγμή να ζητήσουμε το καλύτερο απ' όλα. Αυτό θα μας το δώσει ο Τσίπρας, γιατί κάτι άλλο δεν δίνει αυτός εδώ ο άνθρωπος να πούμε. Έχουμε το δικαίωμα να πηδάμε ζώα. Μ' ακούνε οι γονείς μου αυτή τη στιγμή, μα την Παναγία έχω γίνει ρεζίλη. Αυτό το Πάσχα το αρνί δεν θα το σουβλήσουμε. Θα το γαμίσουμε το αρνί. Έτσι κι αλλιώς το αρνάκι καυτό θα είναι είτε στη σούβλα είτε στην πουτσα. Γιατί καλό βίντεο ρε μαλάκι. YouTuber φίλους μου, το Μάνο, που μου έδωσε κάποια views, τον ευχαριστώ. Και τον Ντουτζέι. Στην Κύπρο έχετε το αγρινό, ένα ωραίο κατσικάκι να πηδάτε. Δεν ξέρω αν έχετε γάτες, εγώ προτιμάω εδώ τις γατούλες. Ακούτε και στην Κύπρο, μια χαρά σας βόλεψε. Μια χαρά σας βόλεψε. Μαλάκα, πάντως έχω πολλή ενέργεια και μπορώ να κάνω βίντεο, δηλαδή
παρόλο που είμαι άρρωστος, παρόλο. Δεν με πιστεύεις, θες να δεις. Παρόλο που είμαι άρρωστος, που η ενέργεια καταλήγει να βγαίνει σε μια σωματική διέγερση που όταν λέω κάτι το εννοώ. Πουτάνα! Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι εκεί στην Κύπρο είστε μια χαρά. Έχετε και τα αρνάκια σας, τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να πηδάτε όσα αρνιά θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Αν είναι δυνατόν, ρε μαλάκα, είναι και γονείς μου σπίτι, ρε μαλάκα, και μιλάω για πίδημα αρνιών και κάτι τέτοια, θα μ' ακούσει και θα λένε και τίποτα. Βρε χοντρέ! Μανά! Τι να πηδήξεις εσύ αρνί! Εσύ δεν έχεις πηδήξει ούτε μυρμήγκι! Όχι, για να βίντεο είναι! Μαλάκα, μου δες και να πηδήξεις και αρνί, ρε μαλάκα! Όπως βλέπετε, έχω εδώ μια γατούλα. Φυσικά και τα ζώα είναι πολύ καλύτερα από γυναίκες στο πίδημα. Τώρα τι γίνεται, ποιο είναι το ωραίο της όλης υπόθεσης με τη γατούλα μου. Θα το δείτε σε λίγο. Βλέπετε ότι αυτή η γάτα εδώ είναι έγκυος. Εδώ είναι, θα μου γεννήσει γατόπαιδα. Την πηδούσα και τελικά έμεινε έγκυος. Βλέπετε εδώ, κοιτάξτε, την κοιλιά, το βλέπετε. Η κτηνοβασία είναι κάτι το φυσιολογικό. Είμαστε φυσιολογικοί, είμαστε ετερόφιλοι. Η γάτα μπορεί να μείνει έγκυος από άνθρωπο. Μόνο μαλάκα, τι λέει ρε μαλάκα, προμετανάστε. Στο προηγούμενο βίντεο έκανα πλάκα, αλλά η κτηνοβασία δεν είναι κάτι αστείο, δεν είναι κάτι το ωραίο, δεν είναι κάτι το φυσιολογικό. Την έβαλε να πούμε την άλλη με τα μαξιλάρια και είναι σε φάση. Ναι, και εγώ είμαι έγκυος τώρα. Όχι ότι η κοιλιά μου φτάνει μέχρι τα βυθιά, αλλά είμαι έγκυος. Παιδιά, βλέπετε εδώ, έχω παιδί. Αυτό είναι ένα πρόβατο εδώ, το πήρα από μια στάνη για να το κτηνοβατώ. Μου αρέσουν, όπως ξέρετε, σαν Έλληνας, οι Έλληνες προτιμάμε τα πρόβατα. Όπως είδατε, μου αρέσουν και τα γατάκια. Πάντως, ρε προμετανάστε, πραγματικά, δεν ξέρω αν τα λες σοβαρά. Μα αν το λες σοβαρά, δεν ξέρω τι βρίσκεις, αλλά ξέρω άτομα με αρνιά στο χωριό, έτσι, και έχει τύχει να πάω σε στάβλο με αρνιά. Έχεις δει κόλο αρνιού! Όχι ότι εγώ έχω δει κόλο αρνιού. Δεν. Μαλάκα! Ξέρεις τι σκατό έχει μέσα αυτός ο κόλος. Μάνο, δοκίμασε και εσύ να πηδήξεις προβατάκια. Κοιτάξτε τι καλό που είναι. Τι λέει ρε μαλάκα. Προμετανάστη, ξέρεις και άλλη όρεξη δεν είχα να πάω με αρνί μαλάκα. Σκάσε ρε μαλάκια. Μιλάς κιόλας πουτάνα. Δεν έκανα τίποτα, απλά έκανα δεν θα σας το δείξω αυτό, ίσως μετά γυρίσω και τσόδες. Σας αφήνω τώρα, μαζί θα γυρίσουμε τη χώρα 2000. Τώρα θα πέσει τρελό τα πίδι. 2,5 καλύτερα, συγγνώμη. Είμαστε φυσιολογικοί, είμαστε τώρα θα πέσει τρελό τα πίδι. Η Ελλάδα είναι η χώρα του πολιτισμού και της κτηνοβασίας. Όταν εμείς πηδάγαμε τις γάτες και τα κατσίκια, αυτοί δεν ξέραν ούτε να παίξουν το πουλάκι τους οι Γερμανοί. Έτσι γαμάνε οι Έλληνες τα πρόβατα ρε μαλάκες. Ποιος έχει επίπεδο τώρα ρε μαλάκες. Ελλάδα ρε μουνιά. Γαμάμε πρόβατα ρε μαλάκες. Δεν ήθελα ούτε εγώ να το δω αυτό, δεν ξέρω γιατί την έβγαλα. Έρχομαι πιο κοντά στην κάμερα γιατί αν το δείτε αυτό θα φοβηθείτε. Ήμουν ενθουσιασμένος, συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει. Μην κάνετε unsubscribe, δεν θα γίνει τσο το κάνω όλο αυτό. Ούτε θα βιάζουμε ζώα. Και εντάξει, πραγματικά αγαπάω αυτή τη φάση στο τέλος. Ζήτω η Ελλάδα που πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Μιαου. Πάντων παιδιά, συγγνώμη αν ήταν μικρό αυτό το βίντεο, πραγματικά δεν έχω και πολύ όρεξη να κάνω πολλά πράγματα. So, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα comment κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας. Κάντε μια εγγραφή κάτω στο κανάλι μου αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο μου. Και φυσικά κάντε ένα share αυτό το βίντεο να το δουν και οι φίλοι σας, να με βοηθήσετε και εμένα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Νιου.
Α, ναι, αν θέλετε να δείτε τα υπόλοιπα βίντεο μου, μπορείτε να κάνετε ένα κλικ εδώ και ένα κλικ εδώ. Και να κάνετε και ένα subscribe στο κανάλι. Έτσι γιατί. Εντάξει, ρε μαλάκα, ρέμισε. Εννοώ κάτι πιο γαμάτο, ρε φίλε. Κάτι πιο δυναμικό, όχι τόσο γαμάτο πια. Λοιπόν, παιδιά, άμα θέλετε να δείτε κι άλλα βίντεο σαν γι' αυτό, μπορείτε να πατήσετε ένα κλικ εδώ και εδώ. Και να κάνετε και μια γράφη στο κανάλι. Ωε, ρέμισε ρε μαλάκα, θα πνιγείς ρε μαλάκα, δεν εννοούσα και έτσι. Δεν μας παρατάς ρε μαλάκα, μας έχεις. Αχ, λοιπόν παιδιά, άμα θέλετε να δείτε κι άλλα βίντεο μου, μπορείτε να πατήσετε ένα κλικ εδώ και ένα κλικ εδώ και επίσης να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι για να με στηρίξετε. Ευχαριστώ πολύ, τα λέμε το άλλο Σάββατο.